Λοιπόν, Όμως, να καλημερίσουμε. Θα. Γεια σας κυρία Βολτέμπη. Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα και καλή χρονιά. Υπουργό ο Καλή χρονιά. Να είστε καλά. Ε, ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Λοιπόν, ε, πάμε να δούμε, κυρία Βούλτεψε, ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ τον, τον τύπο το τελευταίο χρονικό διάστημα και μετά από όσα ψηφίστηκαν στην Βουλή. Αν υπάρχουν όντω, θα γίνουν διακρατικέ συμφωνίε για να έρθουν εδώ μετανάστε να δουλέψουν και από ποιε χώρε. Κοιτάξτε, διακρατικέ συμφωνίε γίνονται. Ναι. Ε, υπάρχει σε εξέλιξη διαπραγμάτευση με αρκετέ χώρε. Είναι η Αίγυπτο, είναι η Ινδία. Ε, αυτό οπωσδήποτε γίνεται, δεν έχει να κάνει με την υπόλοιπη νομοθεσία μας όσον αφορά τους ανθρώπους που βρίσκονται ήδη εδώ ε, Αλλά ναι, διακρατικές συμφωνίες Θα έρθουμε συμφωνίες. σε αυτό, γνωρίζουμε τώρα σε, με πόσες χώρες γίνονται διακρατικές συμφωνίες για πόσους ανθρώπους μπορούν, μιλάμε, δηλαδή από αυτές τις διακρατικές συμφωνίες μπορούν να έρθουν 5, 10, 15, 100, χιλιάδες και σε πόσο χρονικό διάστημα Κοιτάξτε, μια διακρατική συμφωνία για να ολοκληρωθεί και να λειτουργήσει θέλει αρκετό χρόνο. Mm. Αυτό έχει δείξει η εμπειρία. Γιατί, γιατί όταν οι χώρε, α πούμε με την Ινδία, mm. ε, είμαστε σε πολύ προχωρημένο στάδιο και η Ινδία ενδιαφέρεται πάρα πολύ και η Ελλάδα ενδιαφέρεται. Με την Αίγυπτο επίση. Ε, υπάρχει στη σκέψη μα χώρε όπω οι Φιλιππίνες. Είναι χώρε mm. από τι οποίε κάνουμε μετακλήσει. Έτσι και αλλιώ. Δεν κάνουμε μαζικέ μετακλήσει. Ναι. Γίνονται μετακλήσει βάσει μια λίστα που δίνει το Υπουργείο Εργασία mm -hmm. και επιτρέπει για διάφορα επαγγέλματα συγκεκριμένο αριθμό ανθρώπων να μπουν στη χώρα. Σε ποιου τομεί αναζητούμε, Κοιτάξτε, Τώρα, εμεί ε, οι τομεί που έχουμε ελλείψει είναι ο αγροτικός τομέα, mm -hmm. ο τουριστικό τομέα και ο κατασκευαστικό τομέα. Mm -hmm. Φυσικά ε, υπάρχουν ελλείψει και όσον αφορά το προσωπικό στο σπίτι του, ε, τη βοήθεια θώσεις, σε, ναι, ναι, ναι. ναι. Σε, και σε ηλικιωμένου. Ε, υπάρχουν αυτέ οι έλλειψει. Αλλά για την οικονομία, δηλαδή για το μη ελληνική οικονομία, που χρειαζόμαστε ανθρώπου να, για να αυξηθεί η παραγωγή. Γιατί τι λέμε όλα αυτά τα χρόνια, Ότι έχουμε εμπορικό έλλειμμα. Γιατί έχουμε εμπορικό έλλειμμα, Γιατί εισάγουμε τα πάντα. Ναι. Έτσι, και γιατί οι προϊόντα μας τα οποία είναι ανταγωνιστικά με άλλες χώρες του Νότου δεν μπορούν να παραχθούν. Ναι, απ' την άλλη καταλαβαίνετε ότι υπάρχει, ε, υπάρχει μια κριτική ότι θα γεμίσουμε μετανάστες. Ε, ακούστε, αυτή τη στιγμή. Επειδή έχουμε χώρα, βιώσει ένα μεγάλο κύμα τα προηγούμενα ναι, χρόνια, ε, κυρίω και, ε, και το 2015, αντιλαμβάνεστε σίγουρα, ότι εδώ υπάρχει σίγουρα, μια συζήτηση. Σίγουρα, δεν υπάρχει αμυβολία. Υπάρχει το παρελθόν του 2015-2016, το οποίο έτσι όπω λειτουργήσε, λειτουργήσε αποτρεπτικά. Δηλαδή, δημιούργησε ένα αρνητικό κλίμα για κάθε μετανάστη που μπορεί να βρεθεί στη χώρα. Να θυμόμαστε όμω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε 750.000 ανθρώπου στην νόμιμη μετανάστευση. Οι οποίοι πρέπει να σας πω, εργάζονται όλοι. Και είναι καταγεγραμμένοι, δεν βρίσκ... λέτε. Ναι, καταγεγραμμένοι. Εδώ δε έχουμε 750.000 νόμιμους μετανάστες. Βεβαίω. Ήταν ένα εκατομμύριο, αλλά πολλοί έχουν φύγει. Mm -hmm. οι, πολλοί και από του Αλβανού τη πρώτη γενιά. Και είναι σαν το σπίτι. Ναι. Δεν μιλάμε τώρα για αυτού οι οποίοι έχουν παιδιά και οικογένειε τα οποία τα πήγαν εδώ, στο ναι. σχολείο ναι, και ολοκληρώνουν το σχολείο ναι. κτλ. Το άλλο ερώτημα που υπάρχει είναι.

που βρίσκεται βρίσκεται πρώτα στη φύλαξη των συνόρων mm -hmm. ε, βρίσκεται όμως και στο ποιος μπαίνει μέσα στη χώρα. Ναι, γιατί είπατε πριν ότι έχουμε 750.000 εδώ νόμιμου, έχουμε άλλου τόσου παράνομου. Ή δεν ξέρω πόσου είναι, φαντάζομαι ότι δεν έχουμε όχι, Δεν έχουμε τόσου. Έχουμε, έχουμε, έχουμε όμω κάποιε χιλιάδε. Ε, εντάξει. Ε, ε. Ε, η, η χώρα, ε, το πρόβλημα το οποίο προσπαθούμε τώρα να μην. Βασικά δεν ξέρουμε να, πόσους έχουμε. Να μην εξη, ε, ναι, να μην, κάποιοι δεν δέχονται. Είναι ότι η Ελλάδα δεν είναι χώρα προορισμό. Είναι χώρα διέλευση. Ε. Ε. γιατί, γιατί Α, ε, προσέλκυση, pull factor, κάνουν οι χώρες της κεντρικής Ευρώπης που έχουν πάρα πολύ ψηλά επιδόματα mm -hmm. και ε, έχουν και στεγαστική Μήπως πρόνοια. Από... Εμείς Λελάτε. αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε. Εμείς ναι. δίνουμε ό,τι λέει η Σύμβαση Γενέβης για τους πρόσφυγες. Ναι, ναι. Δηλαδή, δίνουμε ό,τι και στου υπηκόους μας, στους αναγνωρισμένους πρόσφυγες. Στου μα όμω. Δεν δίνουμε τα επιδόματα που δίνει η Γερμανία. Όχι. Δίνεται όμω το δικαίωμα Άρα... σε τρία χρόνια, εάν κάποιο είναι παράνομα εδώ τρία χρόνια και αυτό αναγνωριστεί, δηλαδή το επιβεβαιώσει ένα εργοδότη Τζούνο Κούτρα ότι είναι εδώ και δουλεύει σε μένα, να πάρει έγγραφα και να ε... συνεχίζει ε... τη διαμονή ναι. του. Ακούστε. Εδώ παρά το γεγονό ότι την προηγούμενη τριετία δεν το γνώριζαμε καν. Ακούστε. ακούστε. Μα, α, ένα βασικό κομμάτι αυτής της διάταξη είναι το θέμα τη ασφάλεια. Δεν μπορούμε. Να, υπά... να, έχουμε σε τέτοι... Είδατε τι λέγαμε πριν, τι λέγατε από το διεθνέ Ρεπορτάζ. Αυτή τη στιγμή το 2024 μπήκε με 200 πολέμους στον πλανήτη. Τρεις από αυτούς είναι στην περιοχή μας τριγύρω, δηλαδή Συρία, Μέση Ανατολή, Ουκρανία και ο ένας ανατροφοδοτεί τον άλλον. Και οι σοβαρότεροι. Α, μιλάμε για τρομερά πράγματα. Αυτή τη στιγμή γίνονται πάλι μάχες γύρω από το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια. Πράγμα, πρόκειται για μια παράνοια. Δε, δε, δεν μπορώ να το πω αλλιώ. Άρα, λοιπόν, ποιο είναι το βασικό μα θέμα, η ασφάλεια. Εμεί τι κάνουμε, φυλάμε τα σύνορα. Αυτοί που κατορθώνουν να μπουν, γιατί σφραγισμένα σύνορα όπω ξέρετε. Ναι, δεν και αυτά που λέει, να κάνω μια παρένθεση να πω, που λέει η ακροδεξιά ότι αυτό θα το λύσει. Καταρχήν, η ακροδεξιά δεν είναι ικανή να λύσει ούτε τα παπούτσια τη. Λοιπόν, για να είμαστε συγκεκριμένοι, αυτά έλεγε και ο Σαλβίνη με τη Μελώνη στην Ιταλία, mm -hmm. όπου βούλιαξε η Λαμπεντούζα, όπου έχουν πάνω από 150.000 ανθρώπου ένα χρόνο διακυβέρνησή του, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει λύση mm -hmm. παρά μόνο η φύλαξη των συνόρων. Mm -hmm. Και από εκεί και πέρα, αυτοί που μπαίνουν, ναι. ασφάλεια. Έλεγχο με Eurodac, ταυτοποίηση στοιχείων, δακτυλικά αποτυπώματα. Ακριβώ του βρούμε ότι. <σοπός> κοιτάξτε, μπαίνουν αυτοί που μπαίνουν από τι φάρκε και εσύ του βρίσκουν. Αδιευκρίνει του πόσου μετανάστε. Είναι, πάρα πολύ. Αυτό, ακούστε. Δεν το ξέρουμε. Είναι... αυτοί που μπαίνουν τα χρόνια. Μητσοτάκι, αυτοί που μπαίνουν καταγράφονται όλοι. Είναι π.μ. και με. Π.μ. μη, ναι, βεβαίω, δεν υπάρχει. Είναι, είναι προ και μετά μισοτάκι. Και ποιο είναι το αστείο. Ότι η προηγούμενη διάταξη του 2014 ναι. ζητούσε να είσαι στη χώρα επί 7 χρόνια ναι. Εμένα, αυτά δεν μ' αρέσουν να είναι άνθρωποι για τόσα πολλά χρόνια χωρί δουλειά. Η διάταξη ξυπέρνει σαμαρά, λέτε. Ναι, τότε, ακούστε, τότε είχε μία έννοια αποτροπή. Όχι, ναι, αλλά του Σαμαρά, εννοείται. Είχε ναι. ξεκινήσει ναι. ο πόλεμο Σύρια ναι. και ο Σαμαρά ήθελε να στείλει το μήνυμα, παιδιά. Η Ελλάδα Ανέστε. έχει οικονομική κρίση, Πόσους έχουμε, έχουμε εδώ, δεν χωράμε. Αν <laughs> τους ε, ανθρώπους οι οποίοι δεν Α, έχουν καταγραφεί. ότι. Τους, δεν αν υπολογίσουμε ότι, εμεί κάνουμε τον εξή υπολογισμό, αν υπολογίσουμε ότι η εφταετία που είχε ο προηγούμενος ναι. νόμος ε, άρχισε να λύγει από το 2015 που μπήκανε η του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, φύγανε βέβαια, ναι. ένα εκατομμύριο πέρα στην Ευρώπη, έμειναν όμως κι όλες. Ε, κάθε χρόνο, κάθε φορά που λύγει η εφταετία, εμφανίζονται σε εμάς γύρω στου 7-8 χιλιάδες ανθρώπους που λένε «γεια σας, εδώ είμαστε, είμαστε κι εμεί. Εμείς. Ναι. Ναι. το οποίο 7 χρόνια είναι πολλά πια, με τα δεδομένα τα σημερινά. Σας λέω τότε είχε έννοια, ήταν αποτροπή. Έλεγε Παι, παιδιά εδώ Ενώ δεν έχουμε. Ενώ τώρα τα 3 είναι ικανοποιητικά. Δηλαδή είναι 150.000 ας πούμε περίπου, 200. Ε, υπολογίστε ότι είναι, ε, εμφανίζονται 7-8.000 το χρόνο από το 2021 που έχουν αρχίσει ναι. να λήγουν οι επταετίε, ας α πούμε. Ε, βάλτε με στην τριετία, θέλετε να πείτε τέσσερα χρόνια. Γύρω στου 30.000 υπολογίζουμε. Α, Θα το λοιπόν, δούμε. Ε, το ΦΕΚ μόλι βγήκε. Λίγο. Θα το δούμε από 1η Ιανουαρίου εφαρμογή. Πριν σα κάνουμε όμως. και ένα ερώτημα για τον ανασχηματισμό που είχαμε, τι διορθωτικέ αλλαγέ. διορθωτικέ αλλαγέ. Έτσι νάμψη. λέει το Μαξίμου του Λεπέντο. Που είχαμε χθε, να ρωτήσω κάτι. Διαβάζουμε ότι είναι νέο προορισμό για του μετανάστε η Κρήτη. Ε, υπάρχει υπάρχει μια... κάποια κινητικότητα εκεί. Υπάρχει κινητικότητα, κοιτάξτε, όχι τόσο μεγάλη, προς mm. τη, στη Γάβδο mm. και, στο, και, ναι, και, και στα Νότια. ναι. Ε, γιατί, εντάξει, πάρα πολλά πλοία φεύγουν από Λιβύη, από την Ισία. Mm. Ε, στην Ιταλία τους πάνε αρκετά οργανωμένα ημικιό... Γι' αυτό υπάρχει και σύγκρουση μελών, με Μικιό. Άλλοι που έχουν ένα απλό σκάφο λοιπά, ναι, μπορούν να βρεθούν. Πολλέ φορέ βρίσκονται στην Κρήτη ή στα Κύθηρα, για παράδειγμα, γιατί χαλάει το σκάφο του στην πορεία προ Ιταλία. Μάλιστα. Η Α, Ελλάδα οπότε, δεν είναι χώρα προορισμού. Ναι. Μάλιστα. Πώ είδατε τον ανασχηματισμό και αν τελικά είναι ανασχηματισμός ή διορθωτικέ αλλαγέ. Και γιατί τώρα. ανασχηματισμό δεν θα τον πει, γιατί είναι για, για, πολύ λίγα πρόσωπα και λίγα υπουργεία. Πού είναι και πάνω ο ανασχηματισμό, δηλαδή. Από Εντάξει. 45 τουλάχιστον. Ε, Α. Η ε, ε, μετά πρέπει να μα πει ο Χρήστο για την αναδόμηση, θυμάσαι. Αναδόμηση, βεβαίω. Του Πασόκ. Τα όλα τα έχουμε ζήσει. Όλα, όλα, όλα. Λοιπόν, ε, ναι, είναι διορθωτικέ κινήσει πάνω σε κρίσιμου τομεί. Ε, εντάξει, πάντα ε, ένα πρωθυπουργό ε, ε, έχει μια κυβέρνηση την οποία. Άρα να περιμένουμε και τον ανασχηματισμό. Δεν το ξέρω εγώ αυτό, άμα είναι δική μου δουλειά. Oh, δεν ξέρω, ρωτάω. Βέβαια, από, με τι ξέρετε είναι. να χώνω τη μύτη μου. είστε. Ναι, τε... ε, αλλά Βαλιά, δεν χώνω τα τη μύτη μου σε αυτά, ναι. αυτά που είναι αρμοδιότητά άλλων. Ωραία. Εγώ κοιτάω αυτά α, α... που είναι στην αρμοδιότητά μου. ασφάλεια και υγεία δεν πήγαν πολύ καλά τα πράγματα. Ε, Τώρα δεν ξέρω, κοιτάξτε, θα σα πω σίγουρα ε, δεν μπορεί να πηγαίνουν όλα τα πράγματα καλά σε όλα. Δεν γίνεται αυτό. Ε, μα ήταν αυτό, δεν θα, θα Έμα θα ε, θα βέβαια, δεν θα, θα χρειαζόταν καθόλου κυβέρνηση. Και δεν θα χρειαζόταν κάποιο να διευθύνει αυτό το, το σχήμα, το οποίο δεν είναι εύκολο. Mm. Δηλαδή, θέλει να βάζει καινούριου ανθρώπου, mm. να χρησιμοποιεί την εμπειρία. Είναι μια εξίσωση δύσκολη σε όλο mm. τον mm. κόσμο. Mm. Δηλαδή. Απλώ. Καινούργιο, ο ε, Πέμπτη φορά. Όχι, δεν μιλάω. Χρησιμοποιεί, λέω, την εμπειρία, βάζει και καινούριου ανθρώπου σιγά-σιγά. Γιατί δεν γίνεται, κα... υπάρχει φυσική πορεία των πραγμάτων. Απλώ θέλω να πω ότι για το προηγούμενο θέμα, ότι αυτό το οποίο εμεί κάνουμε είναι φύλαξη συνόρων και σύνδεση τη παραμονή στη χώρα με την εκπαίδευση και την εργασία. Μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για να δούμε. Μάλιστα. Γιατί αυτή πολύ, τη φορά κυρία, θα βλέπετε. έχουν συμβόλαιο εργασία και λευκό ποινικό μητρό. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή χρονιά.